Καλημέρα σας, είμαι ο Μαστρόγατος. Αυτή τη φορά θα δείξουμε ένα βιντεάκι σχετικά με την κατασκευή ενός αυτοσχέδιου Blender, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε σπαστό είτε για κοτόπουλα, για μικρά χοινάκια, κοτοπουλάκια κτλ, για κουτάβια από ζωοτροφή κτλ. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι ότι όταν αγοράζουμε στη χοντρική με τσουβάλι το καλαμπόκι για παράδειγμα ή τη ζωοτροφή, την παίρνουμε πολύ φθηνότερα από το να αγοράσουμε μια τροφή που είναι σπαστή, άσχετα που είναι μείγμα εκείνο βέβαια, αλλά είναι κάτι πολύ απλό που μπορούμε να το φτιάξουμε. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι τα εξής. Για κάδο θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το βάζο, το οποίο είναι από ελιές, τα κλασικά αυτά τα μικρά, γύρω στα 3-4 λίτρα κάπου παίρνουν. Και για να κόβουμε την τροφή θα κάνουμε ένα αυτοσχέδιο μαχαιράκι. Αυτό αποτελείται από τα εξής. Είναι αυτό εδώ. Προέρχεται η λεπίδα από ένα απλό μαχαίρι κουζίνας, το οποίο από τη μια πλευρά ήταν έτσι καμπύλο όπως το βλέπουμε, από την άλλη κόπηκε με τον τροχό στο ίδιο σχήμα για να είναι συμμετρικό, να μην φέρνει κραδασμούς, και προς τη φορά περιστροφής, αυτό θα περιστρέφεται έτσι ας πούμε, έχει τροχιστεί από αυτή την πλευρά και από αυτή την πλευρά και από τις δύο πλευρές, είναι σαν δίκοπο δηλαδή έτσι. Αυτό έχει στερεωθεί σε έναν άξονα σε μια βίδα 8 χιλιοστών μήκους 10 εκατοστών περίπου. Έχει τρυπηθεί στη μέση, τρυπιέται εύκολα, ξεκινούμε με μικρό τρυπανάκι, τριαράκι, τεσάρι, πεντάρι, εξάρι, φτάνουμε οχτάρι σιγά σιγά για να μην καταστρέψουμε τη λάμα και τη στερεώνουμε με ένα παξιμάδι που βάζουμε από την πίσω πλευρά, εδώ πέρα έτσι, μια ροδέλα πάνω κάτω από τα παξιμάδια, κατόπιν βάζουμε μια μεγάλη ροδέλα, φαρδιά, πάνω από 2 πόντους φάρδος και εσωτερική διάμετρο 8 χιλιοστών και μετά δύο μικρές ροδελίτσες όπως φαίνεται στο σχήμα, θα εξηγήσω γιατί. Για να μην έχουμε μεγάλες τριβές και δημιουργείται θερμοκρασία, έφτιαξα ένα δεύτερο πάτο που μπαίνει μέσα στο βάζο, το οποίο είναι από χοντρό πλεξιγκλάς γύρω στον ένα πόντο περίπου, το είχα από μια παλιά κατασκευή, το οποίο τρυπήθηκε στη μέση για να περάσει ο άξονας, έχουν γίνει 3 τρύπες ακτινικά, βλέπετε, για να βιδωθεί πάνω στο βάζο και σε μια κατασκευή που θα σας δείξω από κάτω. Και στη μέση, για να μην έχω τριβές, έχω προσαρμόσει αυτό το μικρό ρουλεμάν. Το βλέπετε από κοντά. Έτσι και από την άλλη. Αυτό έχει διάμετρο 2 εκατοστά εξωτερική και 8 χιλιοστά περίπου εσωτερική. Δεν απαιτούνται ακρίβειες τόρνου, μας ενδιαφέρει απλά να μπορεί να γυρίσει ελεύθερα χωρίς να τρίβεται στα πλαστικά και να δημιουργεί θερμοκρασίες ο άξονας. Αυτό εδώ η τρύπα ανοίχτηκε με ένα κλασικό ποτηροτρύπανο, έτσι, 2 εκατοστών. Κόβεται εύκολα το πλεξιγκλάς, απλά θέλει σιγανές κινήσεις και να το βρέχουμε ανάμεσα για να μην λιώνει. Και σιγά σιγά κόβεται, λίγο πιο δύσκολα από το ξύλο, αλλά κόβεται. Αντί για πλεξιγκλάς μπορούμε να βάλουμε και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης, έτσι οχτάρι ας πούμε, δεκάρι, δεν ξέρω αν υπάρχει. Εγώ για ευκολία το έκανα αυτό, με εποξική κόλλα στερεώθηκε καλά, μπορούμε και με ένα κολλητήρι από τα ηλεκτρικά να το λιώσουμε γύρω γύρω από εδώ για να κολλήσει και από τις δύο μπάντες καλά. Έχει κολλήσει πάντως πάρα πολύ καλά. Κατόπιν αυτό θα μπει μέσα στο βάζο, έτσι εσωτερικά. Το μαχαίρι θα μπει κατά αυτόν τον τρόπο, θα περάσει ο άξονας από εδώ. Βλέπετε γύριζε ελεύθερα, πολύ εύκολα. Θα βιδωθεί στο βάζο, από κάτω θα μπει ένα κομμάτι ξύλο για να μπορούμε να το στερεώνουμε σε ένα μπάγκο και στην προεξοχή που περισσεύει από εδώ πέρα θα βάζουμε ένα τρυπάνι, το οποίο θα το βάζουμε και θα το βγάζουμε όποτε θέλουμε, θα το περιστρέφουμε και θα δημιουργείται η τροφή. Ας πάμε να το μοντάρουμε και να το δοκιμάσουμε. Η ροδέλα που σας είπα εδώ είναι μεγάλη, για να πατάει στο ρουλεμάν από την έξω πλευρά, να είναι μεγαλύτερη από το ρουλεμάν, ενώ οι δύο μικρές να πατούν στο εσωτερικό στεφανάκι του ρουλεμάν, ώστε να λειτουργούν και σαν αποστάτες, ώστε η ροδέλα αυτή να μην τρίβεται και φρακάρει το ρουλεμάν. Έτσι,
Από κάτω θα δώσουμε ένα ανάλογο τζόγο για ώστε αυτό να γυρίζει ελεύθερα. Πάμε τώρα να τα μοντάρουμε αυτά όλα. Βάζουμε τον άξονα μέσα. Είναι λίγο δύσκολο να πάρω και το φακό να βλέπω καλύτερα. Έτσι να βγει από την κάτω πλευρά. Και κατόπιν θα στερεώσουμε το σύστημα. Το έχω σημαδέψει για να ταιριάζουν οι τρύπες. Και από κάτω, έτσι, στερεώθηκε, από κάτω θα μπει μία πλάκα από μελαμίνη, η οποία έχει τρεις μουφίτσες από κάτω, μούφες επιπλοπίας, είναι αυτές εδώ, έτσι, για 6 χιλιοστά, έχουν μπει από την κάτω πλευρά, στερεωθήκαν με ένα σελοτέιπ τώρα για να μην φύγουν και πέσουν και θα μπουν από μέσα βίδες που θα περνούν από τις τρύπες από το plexiglass, θα διαπερνάνε το βάζο και θα βιδώνουν κατόπιν εδώ πέρα για να στερεωθεί όλη η κατασκευή. Ας πάμε να το κάνουμε. Περνάμε αυτό εδώ. Το έχω σημαδέψει και από εδώ λιγάκι για να μην μπεδεύομαι και δοκιμάζουμε τώρα να βιδώσουμε τις βίδες μία-μία. Οι βίδες είναι τέτοιες, φρεζάτες, χωνευτές του plexiglass, για να μπαίνουν εύκολα. Είναι να μπει μία πρώτα, μετά τα πράγματα θα είναι ευκολότερα. Ωραία, η μία βιδώθηκε σχεδόν. Να τη σφίξουμε λίγο και με το κατσαβίδι. Πάμε τη δεύτερη. Πιο πολύ ψηλαφιστά τώρα γίνεται γιατί δεν μπορείς να δουλέψεις εδώ μέσα καλά. Πάμε και την τρίτη. Και αφού μπήκαν στις φωλιές αρχίζουμε και τις σφίγγουμε με ένα κατσαβίδι. Έτοιμη μια. Πρέπει να μπουν καλά στις φωλιές μέσα, να μην μας σκαλώσει το μαχαίρι. Και την τελευταία. Ωραία, το σύστημα σφίχτηκε. Αυτό γυρίζει ελεύθερα από κάτω. Τώρα για να μην μας φεύγει προς τα μέσα, από κάτω βιδώνουμε δύο παξιμάδια. Πρώτα θα μπει μια ροδέλα στην κάτω πλευρά. Έτσι, από εδώ. Κάτω θα μπει το πρώτο παξιμάδι.
επειδή έχει δουλέψει λίγο με το τρυπάνι, το πάσο έχει σκληρύνει λίγο. Βιδώνουμε το πρώτο, όχι όμως πάρα πολύ συχνά, να έχει τζόγο να μπορεί να γυρίζει, έτσι. Και κατόπιν για κόντρα, για να μην ξεβιδώσει, βιδώνουμε ένα δεύτερο, το οποίο καλό είναι να αυτασφαλιζόμενο, αυτά με το πλαστικό μέσα, έτσι τα ξέρετε, το οποίο θα σφίξει πάνω στο πρώτο. Αυτό βιδώνει δυσκολότερα, στο κάνουμε με ένα κλειδί. Ακόμη λίγο και μόλις φτάσει στο άλλο, δοκιμάζουμε το σύστημα μας να δουλεύει ελεύθερα χωρίς να έχει τζόγους. Θέλει ακόμη αρκετά. Ωραία, εδώ είμαστε καλά και τα σφίγγουμε κατόπιν το ένα πάνω στο άλλο μεταξύ τους. Πάρα πολύ καλά, για να μην ξεβιδώσει το σύστημα μόνο του. Το δοκιμάζουμε, γυρίζει ελεύθερα, δεν ξέρω αν το βλέπετε από μέσα, θα το φωτίσω λίγο. Το μαχαίρι είναι στη θέση του. Αν το γυρίσει κάποιος, το βλέπει, γυρίζει έτσι προς αυτή τη φορά που κόβει και θα το δοκιμάσουμε. Το ξύλο που έχουμε βάλει είναι μεγαλύτερο από την πατούρα για τον εξής λόγο. Μπορούμε να το σφίξουμε στον μπάγκο με μια σφιχτήρα ή δύο καλύτερα. Αφήνουμε προς τα έξω το βάζω. Το πιάνουμε με τη σφιχτήρα, αυτή είναι εδώ πάνω στον μπάγκο, καλά. Και από την κάτω πλευρά τώρα θα βάλουμε αυτό το δράπανο που θα πιάσει τον άξονα που περισσεύει. Σφίγγουμε καλά, συνδέουμε το δράπανο, το βλέπετε έτσι από κάτω, το δοκιμάζουμε, γυρίζει προς τη σωστή φορά και μπορούμε τώρα να το δοκιμάσουμε. Θα πάρουμε πρώτα σκυλοτροφή, αυτή είναι εδώ τη χοντρή. Βάζουμε το καπάκι και πιέζουμε. Λίγο να το σφίξω για τη χαλάρωση. Ακόμη λίγο θέλει. Αν
αναλόγως πόση ώρα θέλουμε να το κάνουμε. Κοιτάξτε η τροφή πώς έγινε. Για τα σκυλιά δεν θέλει και τελώς σκόνη, έτσι για τα κουτάβια να είναι μικρά κομματάκια, αλλά αν το χτυπήσουμε παραπάνω γίνεται και σκόνη, δέστε. Ορίστε. Θα το δοκιμάσουμε τώρα με κάτι πιο σκληρό, με καλαμπόκι. Θα βάλω μέσα 3 ποτηράκια καλαμπόκι. Αυτό θέλει λίγο περισσότερο χτύπημα. Δεν είναι ανάγκη να γίνει σκόνη, το σύστημα δεν είναι μήλος. Δοκιμάζουμε το σφίξιμο του ξανά λίγο. Και πάμε να το χτυπήσουμε. Κατέβουμε και λίγο. Το καλαμπόκι μας είναι έτοιμο. Μπορείτε να το δείτε. Και όσο το χτυπούμε μπορούμε να το κάνουμε μέχρι σκόνη. Να το αδειάσουμε. Κοιτάξτε. Ορίστε, έγινε ένα ωραίο ψιλοκομμένο, το τρώνε τα κοτοπουλάκια, τα χινάκια, ακόμη και οι κότες και οι χήνες τρελαίνονται και όλα τα πουλερικά, γιατί είναι μασημένη τροφή που λέμε. Είναι μια απλή κατασκευή, και εγώ από ανάγκη τη σκέφτηκα, είναι κάτι που σου βγαίνει πολύ οικονομικό και η όλη κατασκευή, το κόστος της είναι μηδέν. Γίνεται με απλά εργαλεία και πράγματα που έχουμε στο σπίτι. Και να χαλάσει ένα μαχαίρι, το αντικαθιστούμε, το βάζω και να χαλάσει ή βάζουμε ένα άλλο κάδο ή μεταλλικό ή πλαστικό κτλ. Που βρίσκεται εύκολα. Μπορείτε να δοκιμάσετε να το φτιάξετε, είναι κάτι πολύ απλό. Εγώ το έφτιαξα μέσα σε 2 ώρες. Αυτά είχα να σας πω. Αν το δοκιμάσετε, καλή τύχη και να είστε σίγουροι ότι θα μείνετε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Θα τα ξαναπούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας.